κύριε Στεφανάκη. Κοιτάξτε, είναι, θα λέγαμε υποκριτικό. Τα κόμματα που μέχρι σήμερα γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο να κάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Η προσπάθεια να εμπεδοθεί ο όρος τουρκική μειονότητα είναι διαχρονική. Ο πληθυσμός, οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Τράκης έχουν αξιοποιηθεί πολλές φορές και αξιοποιούνται και τώρα ε, ώστε να εξυπηρετηθούν οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις αστικές τάξεις και της Ελλάδας και της Τουρκίας στα πλαίσια των συνολικών αντιπαραθέσεων όσον αφορά το, ελληνοτουρκικό ζήτημα με τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Με τη σφραγίδα δηλαδή των ΗΠΑ της Αμερικής και των υποτιθέμενων συμμάχων οι Έλληνε μουσουλμάνοι γίνονται να το πούμε έτσι ουρά αυτών των αντιπαραθέσεων και δεν έχουν καμιά δουλειά να ασχολούνται με αυτές τις αντιπαραθέσεις, γιατί έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα με τους υπόλοιπους Έλληνες εργαζόμενους, με τον υπόλοιπο φτωχό λαό της Ελλάδας, γιατί οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν στη Θράκη είναι άθλιες. Να το πούμε έτσι, οι εργασιακές συνθήκες στη Θράκη, η φτώχεια, η ανεργία, το άθλιο σύστημα υγείας πρόνοιας στην περιοχή είναι αυτό που πρέπει να απασχολήσει και μπορούν και πρέπει να το αντιμετωπίσουν μέσα στα πλαίσια του εργατικού λαϊκού κινήματος, ανεξάρτητα το χρώμα, τη θρησκεία του καθενός, αλλά με το κοινό ταξικό συμφέρον. Εγώ θέλω κάτι να ρωτήσω, ε, κάτι, ένα απλό. Αν συμφωνούμε όλοι με το μήνυμα το οποίο εστάλει από το, τουρκικό, από το τουρκικό, προξενείο. Καλά, ένα μήνυμα που εστάλει τώρα από το τουρκικό προξενείο πρέπει να το σχολιάσουν τα Οχι, ελληνικά. Όχι, λέω, αν συμφωνούμε. Και, και μόνο που το αναφέρετε, χάρη τους κάνετε. Εντάξει, συμφωνούμε όμω. Διαφωνούμε, διαφωνούμε με, πείτε, διαφωνούμε, πήτε, διαφωνούμε με την αναφορά. Το. Δεν μα με την αναφορά. Όχι με το Με το κρυζάρισμα λοιπόν. του Αιγαίου συμφωνούμε. Με τη συνδιαχείριση του Αιγαίου συμφωνούμε. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα στο αν υπήρχε μία δήλωση ή όχι, που υπήρχαν και παλιότερε. Με δεν το κρυζάρισμα δήλωση. του Αιγαίου που είχε κάνει είναι τον Άτο. Είναι ένα μήνυμα το οποίο εστάλει με τη την Με τη συνδιαχείριση εγώ. που έχει ξεκινήσει, συμφωνούμε. Δεν θα κάνω αυτή την κουβέντα εδώ. Με, τα, με αυτά που τραβάνε οι εργάτε η Θράκη, είτε είναι μουσουλμάνοι είτε είναι χριστιανοί, συμφωνούμε. Εκεί είναι το ζήτημα. Και οι ίδιοι οι εργάτες μουσουλμάνοι, είτε είναι ε, στη Θράκη είτε στη Ροδόπη, δεν έχουν καμία δουλειά να απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα. Καμία δουλειά. Αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και αυτό εκφράζουν και οι βουλευτές ε, του ΚΚΕ. Η μουσουλμανική μειονότητα, οι Έλληνες μουσουλμάνοι μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα ειρήνης και φιλίας για όλου του λαού και ιδιαίτερα για του λαού τη Ελλάδα και τη Τουρκία. Αρκεί να ξεκινήσουν ένα αγώνα που θα αποδεσμεύει και τι δύο χώρε από του πολεμικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών τη Κύριε Στεφανάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Εμεί λέμε το εξή, ότι οι επιμέρου διαφωνίε των κομμάτων στο ζήτημα τη υγεία δεν μπορούν να κρύψουν την ουσία και τη μεγάλη σύγκληση που υπάρχει και στα ίδια τα προγράμματά του. Ποια είναι αυτή, είναι ότι υπάρχει συμφωνία ότι η υγεία θα αντιμετωπίζεται ως κόστος, με τη λογική δηλαδή του κόστους όφελους. Είναι η συμφωνία που λέει ότι θα υπάρχει επιχειρηματική δράση στον τομέα της υγείας. Άλλωστε η υποβάθμιση, η διαχρονική υποβάθμιση του τομέα της υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας, είναι στην ουσία η προσπάθεια να βρουν πελάτες οι μεγάλοι ιδιωτικοί ε, οι μεγάλε ιδιωτικέ κλινικέ, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην υγεία και χρόνο με το χρόνο θησαυρίζουν, μεγαλώνουν όλο και περισσότερο, επενδύουν ακόμα και περισσότερο σε, στα τεράστια κοινά τα οποία έχουν δημιουργήσει όλε οι κυβερνήσει μέχρι σήμερα. Όλε. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το 60 των γιατρών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με το νοσοκομείο ΑΕ Σαντορίνη που το διαχειρίζεται η εταιρεία ΑΕΜΗ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι μέχρι σήμερα έχουμε ανάγκη για 120 ασθενοφόρα στην Αττική και έχουμε 45 και έχουν αγοραστούν ασθενοφόρα από το 2015 μέχρι το 2023. Μέχρι το 2023, γιατί αυτή η πολιτική έχει μια πολύ συγκεκριμένη, να το πούμε έτσι, στόχευση, που είναι η εξή. Να καλυφθούν και να, να το πούμε έτσι, να διασφαλιστούν οι πόροι που χρειάζονται, ούτω ώστε να δοθεί η εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, ούτω ώστε να δοθεί ο αναβαλόμενος καταβαλόμενος φόρος των τραπεζιτών, να δοθούν όλες αυτές οι φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, να διασφαλιστεί το ποσοστό που μπαίνει από την ιαρνή έκθεση της Κομισιόν όσον αφορά τη δημοσιονομική σταθερότητα και να την πληρώσουν οι ζωές των εργαζομένων και του λαού. Αυτή είναι η βασική πολιτική, σε αυτή συμφωνούν στο 80% των νομοσχεδίων που έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν και πολλά από αυτά αφορούν την εμπορευματοποίηση της υγείας και του φαρμάκου όλο και περισσότερο.